Χαίρετε, αδελφέ. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Εδώ στο περιβάλλον το άνετο, το καλοκαιρινό. Για να κάνουμε και ένα διάλειμμα από το διάλειμμα. Γιατί τώρα το καλοκαίρι κάνει διάλειμμα ο κόσμος. Έτσι το θέλει, είτε στο μυαλό του, είτε στη δουλειά του, είτε στη ζωή του. Και επειδή καμιά φορά το διάλειμμα μπορεί να είναι επικίνδυνο αυτό, έρχεται η Τετάρτη και μας το κόβει λίγο, για να μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Για να μην ξεχνιόμαστε, δηλαδή, όπως πολύ απλά λέει ο κόσμος, για να μην ξεχνιόμαστε. Και μάλιστα σήμερα θα στεναχωρηθούμε αρκετά, γιατί θα μιλήσουμε για ένα ολοκαύτωμα ξεχωριστό από τα ποντιακά, τα αρμενικά, τα εβραϊκά ολοκαυτώματα, όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς το βλέπουμε εδώ και εκεί και ενημερωνόμαστε για αυτά. Καλά είναι μεν, αλλά υπάρχουν και πολύ σοβαρότερα και με μεγαλύτερο βαθμό προτεραιότητας ολοκαυτώματα, όπως αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, και θα μας κόψει λίγο τη φόρα, γιατί δυστυχώς η εποχή αυτή, εννοώ η εποχή η χρονική, η ημερολογιακή, το καλοκαίρι, αυτοί οι τρεις μήνες, είναι η εποχή που κυρίως συμβαίνει αυτό το ολοκαύτωμα. Ενδεχομένως να φανταστείτε ότι μιλάω για τις φωτιές. Όντως είναι και αυτές ένα ολοκαύτωμα στην πατρίδα μας, καίγονται κάθε χρόνο χιλιάδες στρέμματα, έτσι, για το έθιμο. Πώς είναι το Αηγιάννη, τι είναι το έθιμο που πηδάμε στις φωτιές, ο Κλίδωνας, πώς λέγεται, που και αυτό είναι το λατρικό έθιμο. Έτσι και αυτό το έθιμο είναι να καίμε τα δάση της Ελλάδος, τις πηγές αυτές του οξυγόνου, κάθε χρόνο. Αλλά δεν θα πω ούτε για αυτό το ολοκαύτωμα. Θα μιλήσω για το ολοκαύτωμα που είναι της μόδας, τον Αύγουστο δηλαδή τώρα, 2015, και κάθε Αύγουστο και κάθε Ιούλιο και κάθε Ιούνιο κυρίως. Αν και βλέπω ότι, το βλέπετε κι εσείς, ότι αντιστέκεται ο κόσμος στην κρίση, πώς. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, εγώ ίσως και εκ της φύσεως του επαγγέλματός μου δεν ξέρω, βλέπω συνεχώς εγκύους γύρω. Στο τετράγωνο που είστε, στο χωριό που είστε, στην πόλη που είστε, φαντάζομαι θα συμβαίνει και το ίδιο, ναι. Όλο έγκυο. Αυτό ξέρετε ότι εκτός των άλλων είναι και ένα ηχηρό μήνυμα εναντίον αυτών που θέλουν να μας πούν ότι υπάρχει κρίση. Θα δεις και ποτέ δεν υπήρχε κρίση. Θα δούμε το πρόβλημα λοιπόν αυτό και από ψυχολογικής πλευράς και από νομικής και από ηθικής και από θεολογικής που μας ενδιαφέρει κυρίως, γιατί θα περικλεί όλα αυτά μέσα, και από πλευράς υγείας και γυναικολογικής, γιατί όλα αυτά, δηλαδή αυτή η φωτιά η μεγάλη που μπαίνει κάθε μέρα στην Ελλάδα, και δεν μιλάω για τους άλλους λαούς, γιατί και αλλού γίνεται αυτό, μιλάω για εμάς που ξέρουμε, αλλά βάλτε με το μυαλό σας εσείς ότι σημαίνει και σε όλους τους άλλους λαούς, σε μεγαλύτερο βαθμό ίσως από εμάς. Αν και έχουμε και εδώ μια πρωτιά. Είμαστε τρίτοι στον κόσμο, νομίζω, αναλογικά, σε αυτό το άθλημα. Σιγά σιγά δεν βιάζουμε να μπω στο θέμα. Θα το έχει καταλάβει ποιο είναι. Αλλά έχουμε χρέος τουλάχιστον μια φορά στο τόσο να μιλάμε για αυτό το πράγμα δημοσίως, γιατί ιδιωτικώς σας λέω συνεχώς ότι αυτή η αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος είναι και η αιτία που δεν πάμε καλά. Μόνο αυτή. Βάλτε με το μυαλό σας πόσο δυνατή είναι, πόσο σοβαρή είναι. Υπάρχουν κι άλλες. Αλλά και αυτή η πολύ σοβαρή αμαρτία μας κάνει να πηγαίνουμε πίσω. Μέχρι πριν από λίγο καιρό αυτό το πράγμα ισοδυναμούσε με εγκληματική πράξη. Δηλαδή πήγαινε φυλακή, αν το έκανες. Μετά ήρθε κάποιος ο οποίος, δεν ξέρω δηλαδή, συνήθως δεν το ευχόμαστε, αλλά για τους αμετανόητους ανθρώπους, δηλαδή για τον διάβολο παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να κάνεις προσευχή, ούτε να πεις εύχομαι να σωθεί.
ούτε τον εύχεσαι τον διάβολο. Τον καταργέσαι και τον απομακρύνεις από τη ζωή σου. Έτσι κάνουμε και γι' αυτό ακριβώς το πρόσωπο εκείνο το οποίο πριν από μερικά χρόνια, γύρω στα 30 χρόνια πριν, αποποινικοποίησε αυτό το πράγμα, το μεγάλο έγκλημα, και το έκανε υπό προϋποθέσεις βέβαια πάντοτε να είναι νόμιμο. Να επιτρέπεται δηλαδή. Τη στιγμή που αλλού δεν επιτρέπεται. Και μάλιστα επιτρέπεται, αν επιτρέπεται, υπό πολύ πιο αυστηρές προϋποθέσεις καμιά φορά. Ένα από τα μεγαλύτερα λοιπόν παγκόσμια εγκλήματα, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν είναι ευαισθησία συγκεκριμένη αυτή, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο. Ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια εγκλήματα λοιπόν είναι, αδερφοί μου, η έκτρωση. Οι εκτρώσεις, αμβλώσεις, όπως λέγονται, πια επιστημονικά, και βάλτε εσείς όπως θέλετε να τις πείτε, μερικοί τις λένε διακοπή κοιήσης, εγχείρηση, επέμβαση και κάτι τέτοια, τα οποία μπροστά στο θέμα εσχρόνεστη και λέει. Είναι σαν να λες, σκότωσαν τον παππού μου οι Γερμανοί, όχι δεν τον σκότωσαν, τον κάνανε εγχείρηση. Να. Λοιπόν, για μας που είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε, το θέμα έχει πάρα πολύ σοβαρή σημασία. Διότι κανείς μα κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Είναι πάρα πολύ απλό, μαθηματικά. Η ζωή τη δίνει ο Θεός και μόνο εκείνος μπορεί να την πάρει. Όποιος άνθρωπος παίρνει τη ζωή, υποκαθιστά τον Θεό, όπως γίνεται και σε άλλες αμαρτίες. Παραδείγματος χάρη, όταν κατακρίνουμε, όχι όταν κρίνουμε, όταν κατακρίνουμε. Όταν καταδικάζουμε δηλαδή, κλέβουμε το δικαίωμα του Θεού που μόνος αυτός έχει το δικαίωμα να κρίνει. Ζώντας και νεκρούς. Και να καταδικάσει ενδεχομένως. Κανείς άλλος. Σε κάθε αμαρτία λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα. Υποκαθιστούμε τον Θεό εμείς. Γινόμαστε θεοί. Ενώ δεν θα έπρεπε. Έτσι και σε αυτό λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτό το πανάρχαιο φαινόμενο, επιτρέψτε μου να πω, γιατί οι εκτρώσεις είναι από πάντοτε, ξέρετε, δεν είναι από τώρα. Παλιά υπήρχαν άλλοι τρόποι να γίνονται και άλλα μέσα. Είναι που κατατρέχει την ανθρωπότητα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, και δείτε το έτσι όσο πιστεύετε στον Θεό, δεν είναι δυνατόν σε μια πατρίδα, σε ένα μέρος, να χύνεται αίμα αθώων παιδιών και εκείνο το μέρος να πηγαίνει καλά. Και επειδή σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό, μιλάμε για 50 εκατομμύρια εκτρώσεις το χρόνο στον κόσμο, 50 εκατομμύρια το χρόνο και 350.000 στην Ελλάδα, δηλαδή 1.000 άτομα την ημέρα, στην Ελλάδα μόνο, 1.000 παιδιά στα νοσοκομεία της χώρας εγχειρίζονται, επιτρέψτε μου να πω αυτή την έκφραση, νομίμως. Γιατί υπό κάποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται να γίνει η έκτρωση, αν και υπό κάποιες δεν επιτρέπεται, ευτυχώς, ακόμα. Θα πούμε παρακάτω τις περιπτώσεις αυτές. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, διότι για μένα, και πιστεύω ότι άμα το δείτε και εσείς το ψάξετε λίγο και ξέρετε ότι λειτουργεί ο πνευματικός νόμος στη ζωή μας, δηλαδή αυτό που λέει ο απλός λαός, ό,τι κάνεις το βρίσκεις, έτσι λοιπόν και σε μια χώρα. Και πάντα το λέω έτσι γιατί, ξέρετε, είναι πνευματικό το θέμα, αλλά λέω και χώρα γιατί έχουμε αγωνία για την πατρίδα μας αυτόν τον καιρό. Λέμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, γιατί δεν πάμε καλά, γιατί γίνεται το ένα, γιατί γίνεται το άλλο, να γιατί δεν πάμε καλά. Μην ψάχνετε εξωτερικές αιτίες. Δεν πάμε καλά για αυτόν τον λόγο, γιατί λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Τι λειτουργεί ο πνευματικός νόμος, λέει, κοίταξε να δεις, επειδή, προσέξτε πάλι, πόσο ο Θεός είναι μαζί μας καλός. Επειδή δεν μετανιώνουν οι άνθρωποι για αυτό που κάναν, δηλαδή, θα σας πω έτσι στατιστικά, αν γίνονται 350.000 εκτρώσεις το χρόνο στην Ελλάδα, οι 50.000 είναι ξένες οι γυναίκες και οι 300.000 είναι Έλληνες, από αυτές ζήτημα αν φτάσει στο εξομολογητήριο του πνευματικού, ένα 10%. Είναι τραγικό. Διότι, προσέξτε, αν οι 300.000 πήγαιναν να εξομολογηθούν και μετανοούσαν, τότε ο Θεός θα έπαιρνε πίσω τις συνέπειες του αμαρτήματος. Αλλά επειδή δεν γίνεται η μετάνοια, γι' αυτό θέλω να σας πω, να μην τα λέμε έτσι πρόχειρα, γίνεται έκτρωση κτλ.
Επειδή δεν γίνεται η μετάνοια, γι' αυτό δεν υπάρχει και σωτηρία. Και πάλι, όπως έχουμε πει άλλη φορά, ο Θεός πολύ μικρό κανόνα μας βάζει, γιατί θα έπρεπε με αυτό το, μόνο με αυτό, να μας μαζεύει ο Μπόγιας κάθε πρωί και να μας πετάει στη θάλασσα. Βέβαια, προσέξτε, δηλαδή, με επιχειρήματα για αυτό το θέμα υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, έτσι, εγώ λέω τα δικά μας. Από την άλλη πλευρά μπορεί να πούν κάποιοι ότι ξέρεις, είναι η χειραφέτηση των γυναικών, ότι η γυναίκα κάνει ό,τι νομίζει το σώμα της και τα λοιπά, ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι έκρωση όταν είναι στη σύλληψη και τον πρώτο μήνα και τον δεύτερο, γιατί δεν έχει σχηματιστεί το παιδί. Και άλλες έτσι θεωρίες διάφορες, οι οποίες θα πούμε παρακάτω, θα πούμε και την άλλη πλευρά, οι οποίες όμως είτε λέγονται είτε δεν λέγονται, πώς να πω, το ζήτημα είναι ένα. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι καταλαβαίνει ο άνθρωπος, καταλαβαίνει η γυναίκα από την πρώτη στιγμή που μένει έγκυος και ότι κάτι υπάρχει μέσα της. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, να το αφισβητήσει ό,τι θεωρία και να αναπτύξει. Και θα αναπτύσσονται και άλλες θεωρίες. Παραδείγματος χάρη, τι γίνεται ένα παιδί που είναι προϊόν βιασμού. Λέει η γυναίκα, με βιάσανε εμένα και έμεινε έγκυος. Να το κρατήσω? Δεν αλλάζει κάτι, αδελφοί μου. Αλλάζουν κάποιες προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, άλλο είναι να είναι ένα παιδί ξανθό, άλλο είναι να είναι ένα ψηλό παιδί, άλλο είναι ένα κοντό, άλλο είναι ένα μαύρο παιδί, άλλο είναι να είναι το παιδί, ξέρω εγώ, κορίτσι, άλλο είναι ένα αγόρι. Ναι, αυτές είναι κάποιες προϋποθέσεις. Αλλά δεν αλλάζει κάτι και βέβαια θα το πούμε αναπτύσσοντας παράλληλα και τις απόψεις των άλλων. Δηλαδή, είτε είναι τυπική η περίπτωση, παραδείγματος χάρη, βιασμός, δικαιολογίες άλλες, οικογενειακός προϋπολογισμός, δεν τα βγάζουμε πέρα, τι να κάνουμε τώρα. Πήγαμε και το σκοτώσαμε, λέει, για να περάσουμε καλά. Α, όχι για να περάσουμε καλά, για να τα βγάλουμε πέρα. Ναι. Και άλλες περιπτώσεις, να δεν πάει καλά η οικογένεια, οπότε ξέρετε, είχαμε δύο παιδιά, δεν μπορούσαν να κάνουν και τρίτο, αφού δεν πηγαίναμε καλά. Και άλλα τέτοια, δηλαδή πώς να πω, και αν παρακάτω προχωρώντας θα δείτε ότι κάνει μια προσπάθεια ο άνθρωπος, αφού κάνει τη ζημιά, όχι να μετανοήσει, εδώ είναι το πρόβλημα, αλλά να δικαιολογήσει την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό δεν θα πάμε μπροστά ποτέ. Διότι προσέξτε, μπροστά στο έλεος του Θεού καμιά αμαρτία δεν έχει αξία. Είναι, είσαμε την κεφαλή της καρφίτσας. Κάθε πιο μεγάλη αμαρτία μπροστά στο έλεος του Θεού είναι σαν να πετάξει ένα μποτσαλάκι μέσα στη θάλασσα. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι ο άνθρωπος δεν κάνει προσπάθεια να μετανοήσει, κάνει προσπάθεια να δικαιολογήσει. Να πει ότι ξέρεις, καλά έκανα. Γιατί έτσι έπρεπε να κάνω. Λοιπόν, αδερφοί μου, η δολοφονία, αν πάρω ένα πιστόλι και καθαρίσω κάποιον δηλαδή, αφαιρεί το υπόλοιπο της ζωής του ανθρώπου. Έτσι. Αν κανείς είναι 30 χρονών και το σκοτώσουν, χάνει τα υπόλοιπα 40-50 χρόνια της ζωής του. Η έκπληξη όμως, αδελφοί μου, τι κάνει, αφαιρεί το όλο της ζωής του ανθρώπου. Προσέξτε, μερικοί λένε, α, δολοφονία είναι, σκοτώθηκε άνθρωπος, έχασε τη ζωή του. Όχι, έχασε το υπόλοιπο της ζωής του. Διότι ήταν 5, 10, 15, 20, 25 χρονών, 30, 40, 50, 80. Σκοτώσανε τη γιαγιά προχθές για να την πάρουν 100 ευρώ. Πόσο χρόνο ήταν? 93. Δεν πειράζει, λες, το κάτω-κάτω ήταν 93 χρονών. Τι σκοτώσανε, άλλα 7 χρόνια, άλλα 5 χρόνια? Στην περίπτωση της έκδοσης σκοτώνουμε το ολόκληρο της ζωής. Είναι δηλαδή, με λίγα λόγια αδελφοί, μια πιο ολοκληρωμένη δολοφονία. Και μάλιστα, να πω και το άλλο, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό του, γιατί είναι ένα μικρό παιδάκι, αγέννητο ακόμα. Αλλά και πιο μικρό και πιο μεγάλο να ήταν, δηλαδή 1, 2, 3 χρονών, 5, 10, πάλι θα μπορούσε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Ενώ στην περίπτωση την άλλη, καθένας έχει τη δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό του. Υπάρχουν, όπως σας είπα, πολλές δικαιολογίες. Παραδείγματος χάρη, λέει μια δικαιολογία, να λέει, όταν γίνεται η σύλληψη και μετά δεν προλαβαίνουν να ενωθούν τα κύτταρα, δεν είναι, λέει, παιδί ακόμα. Παραδείγματος χάρη. Και άλλες πολλές έτσι δικαιολογίες, μέχρι το σημείο να πει κάποιος ότι η ανθρώπινη ζωή, λέει, ξεκινάει με τη γέννηση. Νωρίτερα δεν υπήρχε τίποτα. Καλά, αυτό που χτυπούσε μέσα την κοιλιά του ανθρώπου, τι ήταν, δηλαδή.
που τη σήκωνε τη μάνα το βράδυ, που έκανε καούρες, που έκανε δεν ξέρω εγώ τι ήταν αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, λένε, θα πούμε σήμερα όλες τις απόψεις, έτσι, όλες για να είμαστε σφαιρικοί, να μην μπορεί κανείς να μας πει τίποτα. Βέβαια, όταν πιάνει κάποιος άνθρωπος στο χέρι την Αγία Γραφή και τη διαβάζει, ξέρει αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι κανείς, μα κανείς και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει δικαίωμα να κάνει τον Θεό και να πει «Εσένα σε θέλω, εσένα δεν σε θέλω, εσένα σε παίρνω, εσένα δεν σε παίρνω». Θυμάμαι ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Πήγε κάποτε μια γυναίκα κρατώντας ένα παιδί στο χέρι της να πει στο γιατρό ότι «Ξέρετε, ήμουν έγκυος, έχω άλλα δύο και δεν μπορώ, οπότε θέλουμε να κανονίσουμε να κάνουμε έκτρωση». Είχε μαζί και το μικρό το παιδάκι, το πιο μικρό από τα δύο, τα υπόλοιπα που είχε. Και της λέει ο γιατρός εκείνος να γιάσει ο άνθρωπος πραγματικά έτσι, με την έμπνευση που είχε. Λέει, κοίταξε να δεις, δικαίωμά σου είναι, αφού συντρέχουν και οι νομικές προϋποθέσεις. Αλλά κοίταξε, εγώ έχω να σου προτείνω κάτι πιο εύκολο. Τι είναι, λέει, το πιο εύκολο? Τώρα τι να βλέπουμε εδώ με εγχειρήσεις, με αίματα, με αυτά κτλ. Δώσε αυτό που έχεις, λέει, εδώ, θα το βάλω εγώ μια έννοια στα πεθάνια και θα γεννήσεις το επόμενο. Πάλι δύο παιδάκια θα έχεις, τη λέει. Και αυτή, λέει, συνταράχθηκε και είπε, μα καλά, λέει, θα σκοτώσουν άνθρωπο? Ναι, το άλλο ήταν ζώο, δηλαδή. Αυτήν την επιφανειακή άποψη έχουμε καμιά φορά για αυτά τα πράγματα. Οπότε, αδερφοί μου, είναι πάρα πολύ λογικό να εμπίπτουμε σε λάθος, έτσι δεν είναι? Μέχρι το σημείο σας είπα που υπάρχουν γυναίκες οι οποίες μέχρι να φτάσουν στο μαχαίρι του χασάπη, γιατί χασάπης είναι αυτός που κάνει αμβλώσεις, δεν είναι γιατρός σε καμιά περίπτωση, δεν ξέρουν ότι, παραδείγματος χάρη, θεωρούν ότι αυτό που έχουν μέσα τους είναι ένα κομμάτι αίμα, χύτταρα ας πούμε, και πώς είναι, ξέρω εγώ, ένα μίξωμα, ένα σάρκωμα, ένα πώς λέγονται αυτά που μπορεί να βγάλει ο άνθρωπος ανά πάσα ώρα και στιγμή για κάποιο λόγο μέσα του. Εν πάση περιπτώσει, αδερφοί μου, πάμε να δούμε τώρα γιατί τελικά αυτό που λέμε είναι κακό. Γιατί παρόλα αυτά μπορεί να λένε μερικοί, εντάξει, λέτε την άποψή σας εσείς πάτερ, αλλά γιατί αυτό το πράγμα να είναι κακό, για ποιον λόγο? Πριν από την έκπληξη, πιστεύει δεν πιστεύει μια γυναίκα, μπορεί να μην πιστεύει, παιδί μου, στο Θεό, έχει ανησυχία, έχει φόβους, έχει ανασφάλειες. Παραδείγματος χάρη, λες να με κάνουν καμιά ζημιά. Λογικό δεν είναι. Σε οποιαδήποτε χείριση και να πας, λες να με κάνει και μια ζημιά. Αμυγδαλές να βγάλεις, ανησυχείς. Κρεατάκια να βγάλεις από τη μύτη, ανησυχείς. Ένα σπυράκι να πάω να βγάλεις, λες, ναι. Ανησυχία, φόβος, ανασφάλεια υπάρχει ήδη πριν σαν μια επίπτωση στην υγεία της κοπέλας. Δηλαδή, δεν μπορούμε αυτό να το βγάλουμε, αν θέλετε, από την πραγματικότητα. Πιο βαθιά βέβαια, όταν υπάρχει μια συνείδηση, μια ηθική συνείδηση σε αυτή την περίπτωση, η γυναίκα ανησυχεί και λέει, λες να είναι φόνος αυτό που κάνω, ή λέει, είναι φόνος αυτό που κάνω. Θα το κάνω, αλλά είναι. Και εκεί υπάρχει μεγαλύτερο άγχος και φόβος και ανασφάλεια και φυσικά και πρόβλημα. Όλα αυτά πριν από την έκπληξη. Αν για κάποιον λόγο, και χαίρομαι ειλικρινά σας το λέω τώρα σαν μια δημόσια εξομολόγηση, που με τη χάρη του Θεού πολλές φορές απέτρεψα μια έκπληξη και μακάρι να δώσει ο Θεός και άλλες ευκαιρίες, πάλι θα το κάνουμε. Μπορείτε πάνω να είναι το 8ο παιδί, το 9ο, το 10ο, γιατί μερικοί νομίζω ότι με την ποσότητα είναι αυτά. Σας λέω χαρακτηριστικά, έτσι είναι τώρα μου έρθει στο μυαλό, ότι ο Ναπολέοντας, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 11ο παιδί. Θα μου πείτε, ήταν καλός ο Ναπολέοντας, εν πάση περιπτώσει, ένας μεγάλος άνθρωπος της ιστορίας. Και θυμάμαι πάντα ένα Μητροπολίτη, ο οποίος έλεγε, εγώ, λέει, ήμουν το 10ο παιδί της οικογένειας. Ήταν να με κάνουν έκπληξη, γιατί είχαν κουραστεί οι άνθρωποι. Και μετά με κράτησαν και έγινε Μητροπολίτης, ας πούμε. Εντάξει, το θεωρούσε σαν ότι έφτασε κάπου ψηλά και ήταν το παιδί που θα το πετούσαν. Μετά, αμέσως από την έκπληξη, δεν υπάρχει άνθρωπος, όσο και απομακρυμένος από το Θεό να είναι, αν θέλετε, που να νιώθει μια ανακούφιση, ότι ουφ, έφυγε το βάρος από πάνω. Ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουμε, εγώ προσωπικά έχω συναντήσει γυναίκα,
που να έχει κάνει 20 εκτρώσεις. 15, 10, 5, 7, 3 και φυσικά το συνηθισμένο είναι 2, 3, 1 κτλ. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό το πράγμα. Και ξέρετε γιατί? Διότι στην Ελλάδα γίνει μεγάλος πόλεμος εναντίον των μικρών παιδιών. Γιατί? Για να μην γίνονται Έλληνες, δεν τους κάνουμε τους Έλληνες. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Δεν τους θέλουμε τους Έλληνες να γεννιούνται. Και επειδή έγινε μεγάλος πόλεμος και επειδή έγινε μεγάλη προσπάθεια να χειραφετηθούν οι γυναίκες στην Ελλάδα, πάνω εκεί βρήκε ο διάβολος πάτημα και έκανε τους Έλληνες να το θεωρούν κάποια εποχή και ακόμα δυστυχώς συνεχίζεται σαν μόδα. 1, 2, 3 εκτρώσεις κτλ. Μετά την έκτρωση λοιπόν, το 25% των γυναικών χρειάζονται ψυχιατρική φροντίδα, φάρμακα δηλαδή και γιατρό και φάρμακα. Έτσι. Και ένα μεγάλο ποσοστό έχει τάσεις κατάθλιψης, έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση και έχει φυσικά κάτι το οποίο δεν γίνεται γνωστό, γιατί ποια θα το κάνει γνωστό? Τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. ΜΜΕ μέσα μαζικής εξαπάτησης, όχι φυσικά. Έχουν λοιπόν οι κοπέλες αυτές κρυφά εκεί και μέσα στο μυαλό τους έχουν τάσεις για αυτοκτονία. Στην Ελλάδα, επειδή σας είπα από εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 80, που εκείνος, επιτρέψτε μου να πω, ο καταραμένος άνθρωπος που μακάρι να μην είχε γεννηθεί ποτέ, όπως είχε πει ο Χριστός για τον Ιούδα, νομιμοποίησε τις εκτρώσεις στην Ελλάδα, πήρε πολύ αέρα ο Έλληνας, καταλάβατε, γιατί κάτι όταν είναι καταπιεσμένο, μετά παίρνεις φόρα, κατηφόρα, φόρα, κατηφόρα, και όταν παίρνω φόρα, κατηφόρα, λέει το τραγούδι, μετά ούτε ο ίδιος ο Θεός μπορεί να με συγκρατήσει. Έτσι λέει το τραγούδι. Και επειδή υπήρχε και μια ηθική χαλαρότητα γύρω από αυτό το θέμα και επειδή, σας είπα νωρίτερα, έγινε μεγάλος πόλεμος, από εκείνη την εποχή έχουμε στην Ελλάδα το φοβερό ρεκόρ, γιατί πρόκειται για ρεκόρ, γύρω στο, μετρήστε να δείτε τι σημαίνει 350.000 εκτρώσεις στην Ελλάδα επί του πληθυσμού. Σημαίνει ότι αν είμαστε 10 εκατομμύρια τώρα, που είμαστε δεν είμαστε, με τους ξένους είμαστε λίγο παραπάνω, 350.000 το χρόνο τι σημαίνει, αδελφοί μου, έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό, τόσο, να ολόκληρη Θράκη, να, το είπες διαφορετικά εσύ. Ναι, πολύ πιο καλά. Αλλά πάση περιπτώσει ποιος λαός είναι εκείνος που κάθε μέρα σκοτώνει χίλιους ανθρώπους από αυτούς που έχει. Θα αρέσει και είμαστε τόσο πολύ. Λοιπόν, αδελφοί μου, ας δούμε λίγο, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει λόγος, από νομικής πλευράς το ζήτημα. Τι θέλω να σας πω? Ότι το επιτρέπει ο νόμος μεν, γιατί και αυτοί δεν μπορούν, ξέρετε, και ο νόμος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχουν πάντα προϋποθέσεις, εμπόδια, άλλα δίκαια πάνω, άλλα κάτω, υπάρχει ο άνθρωπος στη μέση. Νομιμοποιήθηκε μεν η έκτρωση, αλλά προσέξτε, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Διότι σύμφωνα με το άρθρο 304 του ποινικού κώδικα, δεν μπορεί η έκτρωση να γίνει όπως να είναι και όποτε να είναι και με όποια προϋπόθεση και να είναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρώτον, αν γίνει μια έκτρωση χωρίς τη συνένεση της εγγύου, τότε ο κατηγορούμενος καταδικάζεται. Αυτός που την ανάγκασε να το κάνει. Πρώτον. Δεύτερον, όποιος με τη συνένεση της εγγύου κάνει μια έκτρωση που είναι ανεπίτρεπτη, δηλαδή ποια είναι η ανεπίτρεπτη έκτρωση, θα σας πω μετά να το καταλάβουμε, και αυτός τιμωρείται με φυλάκιση. Επίσης, αν από την έκτρωση προκληθεί βαριά βλάβη του σώματος ή της διάνοιας του ανθρώπου, και αυτός καταδικάζεται που το έκανε, είτε γιατρός είτε ο συνεργός, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια, για να γίνει έκτρωση, δεν πρέπει, μάλλον καταρχήν πρέπει να υπάρχει η συνένεση της εγγύου, να υπάρχει γιατρός, μυευτήρας, γυναικολόγος και αναισθησιολόγος δίπλα, σε ειδική μονάδα νοσοκομιακή, αλλιώς δεν επιτρέπεται επίσης η έκτρωση. Καταλάβατε, δηλαδή λέμε καμιά φορά εκείνο το άλλο, αλλά παραδείγματος χάρη, αν κάποιος ή κάποια
πάρει φάρμακα και προκληθεί έκρωση, πάει φυλακή. Αν την κάνουμε μήνυση, εννοείται φυσικά. Και επίσης πρέπει να υπάρχει ένδειξη σοβαρής ανομαλίας του εμβρίου για να γίνει έκρωση. Επίσης να υπάρχει αναπότευτος κίνδυνος για τη ζωή της γυναίκας, δηλαδή αν γεννηθεί το παιδί να πεθάνει η γυναίκα και τότε μόνο επιτρέπεται έκρωση, προσέξτε. Και φυσικά βιασμός, αποπλάνηση ανηλίκου, αιμομιξία ή κατάκριση ανίκανης γυναίκας. Τότε μόνο επιτρέπεται η έκρηση και αυτή ξέρετε πότε. Μέχρι τη 12η, μέχρι, συγγνώμη, αν δεν έχω συμπληρωθεί, καλά το λέω, ναι, 19 εβδομάδες εγκυμοσύνης, όχι μετά. Μετά πάλι απαγορεύεται, δηλαδή για μετρήστε, μετά τον 5ο μήνα απαγορεύεται η έκρηση ό,τι και να είναι. Βλέπετε λοιπόν, τι ήθελα να σας πω έτσι επιγραμματικά, ότι και ο νομοθέτης δεν λέει άιντε, κάντε έκρωση όποτε θέλετε και μια προϋπόθεση θέλετε, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν, φοβάται και ο νομοθέτης ακόμα να επιτρέψει κάτι τέτοιο έτσι χαλαρά. Βλέπετε. Και μάλιστα είναι τραγικό. Πολλές φορές έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις να γίνεται έκρωση ακόμα και μέχρι το μήνα τον οποίο επιτρέπεται. Δηλαδή στις 19 εβδομάδες το παιδί είναι κανονικό παιδί, παιδιά. Βγαίνει κανονικό παιδί μέσα από τη γυναίκα. Κανονικό. Όταν λέμε κανονικό, κανονικό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη στεναχώρια μας σήμερα. Άρα και γιατί τα λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο ιερή η ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή εδώ βλέπεις σκοτώνονται στη Μέση Ανατολή, α, για τους ρίχνουν στον δρόμο. Αλλού πυροβολιούνται, μεθάνε, σκοτώνονται, το ένα τ' άλλο. Τζιχαντιστές έρχονται από εδώ από εκεί, σκοτώνουν τους Έλληνες στους δρόμους. Είναι τόσο ιερό πράγμα η ζωή του ανθρώπου. Φυσικά να σας ρωτήσω θα πείτε οπωσδήποτε ότι είναι ιερό. Αλλά κοιτάξτε, πώς θα το δικαιολογήσουμε αυτό. Γιατί είναι ιερό πράγμα η ζωή του ανθρώπου. Θα το δικαιολογήσουμε περισσότερο όταν βάλουμε σαν ζωή του ανθρώπου τα μικρά παιδιά. Γιατί εκεί βλέπουμε πόσο περισσότερο πολύτιμη είναι η ζωή του ανθρώπου. Καμιά φορά είναι μεγάλος άνθρωπος, λες, σήμερα αυτός ο μαντράκαλος. Ή άμα είναι και 100 χρονών, λες, αυτός είναι 100 χρονών. Εντάξει. Και να πεθάνει δεν πειράζει. Το λες καμιά φορά. Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι, πώς να πω έτσι, όριμοι, φτάνει μια ηλικία και λένε, φτάνει δεν πειράζει, δεν θέλω να ζήσω άλλο. Πόσο χρονών είσαι, 85, φτάνει. Έζησα, δεν θέλω να ζήσω άλλο. Καταλάβατε, όριμος άνθρωπος. Η αξία της ζωής του ανθρώπου όμως υπάρχει. Καταρχήν, γραμμένη, αν θέλετε, αποτυπωμένη μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, έτσι. Χαρά, λέει, γίνεται όταν γεννιέται ένας νέος άνθρωπος, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Χαρά μεγάλη έγινε όταν γεννήθηκε ο Χριστός και ανοίξαν οι ουρανοί και κατέβαιναν οι άγγελοι και ανέβαιναν οι άγγελοι και όλος ο ουρανός ήταν παρόν. Επίσης, αλλού λέει ότι στο ψαλτήριο, γιατί το διαβάζει το ψαλτήριο, λέει ο Δαβίδ ότι έχω μεγάλη χαρά και δοξολογώ τον Θεό, σας το λέω έτσι σε μετάφραση απλά, γιατί με έκανες, με έπλασες. Έτσι. Όπως επίσης κι αλλού λέει, στην παλάτα δείτε ακόμα, ότι το ξέρετε αυτό, το λέτε πολύ συχνά κι εσείς, ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή του. Δηλαδή, αν δεν είχε αξία ο άνθρωπος, δεν θα τον έβαζε ο Θεός κατ' εικόνα του και κατ' ομοίωση, θα έλεγε φτιάξτε ένα Playmobil εκεί, ένα ρομποτάκι και τελείωσε. Δεν έχει τόσο αξία αυτό. Σπάει το πετάμε, παίρνουμε άλλο. Καταλάβατε. Ενώ έχει τόσο αξία η ζωή του ανθρώπου που ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο σαν τον εαυτό του. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εκεί θέλω ακριβώς έτσι λίγο να επικεντρώσουμε. Φυσικά, έτσι, σε πάρα πολλά σημεία αναφέρει η Αγία Γραφή ότι όποιος χύνει αίμα ανθρώπου, γιατί και μια φορά δεν ξέρω αυτό πώς τέχνει στο μυαλό σας, νομίζετε ότι φόνος είναι να πάρεις ένα όπλο και να καθαρίσεις κάποιον. Βλέπετε υπάρχουν πιο ευγενικοί τρόποι. Ή να δηλητηριάσεις κάποιον. Όπου λέει η Αγία Γραφή, όποιος χύσει αίμα ανθρώπου, σίγουρα θα χυθεί και το δικό του αίμα, γιατί λειτουργεί ο πνευματικός νόμος, όπως σας είπα, και αυτό που κάνεις κάποια στιγμή το βρίσκεις. Άρα, όταν για κάποιο λόγο θυσιάζονται
κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες έμβρια, αίμα ανθρώπινο δηλαδή, αυτό σίγουρα δεν το θέλει ο Θεός. Άρα, αν δεν το θέλει ο Θεός, ποιος το θέλει? Το θέλει ο διάβολος. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εδώ να θέλει τέτοιο πράγμα? Δεν θέλει. Διότι απέναντι στον διάβολο υπάρχει πάντα, απέναντι στον Θεό υπάρχει πάντα ο διάβολος. Άρα, γιατί κάποιος που θέλει τόσο το κακό μας, εμείς πάμε και τον υπηρετούμε? Και μάλιστα, αδερφοί μου, θα το πω και είναι απόλυτα έτσι βάσιμο, ότι η έκτρωση είναι, επειδή ο διάβολος τη θέλει, είναι μια σατανολατρεία, όπως κάθε αμαρτία που κάνουμε που τη θέλει ο διάβολος. Σε κάθε πράγμα. Δεν σας λέω ούτε λιγότερα, ούτε περισσότερα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι εδώ, αν θέλει κανείς να φύγει, να φύγει τώρα. Διότι θα ακούσουμε και χειρότερα στη συνέχεια. Φανταστείτε να σας έδειχνα και βίντεο, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά αρχεία έτσι οπτικά, που δείχνουν και πώς γίνεται η έκπρωση και τι γίνεται πριν και μετά και τα λοιπά. Δηλαδή, να σας πω και κάτι. Άντε, όσοι πέσατε σε αυτό το αμάρτημα, και λέω όσοι, γιατί προσέξτε, μερικοί νομίζουν ότι η γυναίκα αμαρτάνει μόνο. Λάθος. Και ο άντρας είναι συμμέτοχος στην έκπρωση. Έτσι δεν είναι? Η γυναίκα κάνει μόνη της το παιδί, όχι φυσικά. Άρα, αυτός που συνενεί, εκτός αν δεν συνενεί πλέον, έτσι, κοινωνιακή περίπτωση, είναι και ο άντρας. Λοιπόν, θα λέγαμε ότι μεγαλώνει στα αναπόρια, αν και πάντοτε, το ξέρετε πολύ καλά, η ζημιά που γίνεται, γίνεται στη γυναίκα. Εγώ λέω λοιπόν ότι αφήνουμε όποιον εδώ μέσα το έχει κάνει αυτό και έχει μετανιώσει και έχει ο Θεός τον έχει συγχωρήσει φυσικά και μάλιστα μπορεί να έχει διορθώσει και όλο αυτό το αμάρτημα, γιατί αυτό το αμάρτημα διορθώνεται, ξέρετε, μόνο με το να ξαναγεννήσεις ένα παιδί, και αν δεν μπορούσες να γεννήσεις, με το να βαφτίσεις ένα παιδί, και αν δεν μπορούσες να βαφτίσεις για κάποιο λόγο που νομίζω ο καθένας μπορεί να βαφτίσει, με άλλους διάφορους τρόπους, στους οποίους τους λέμε στην εξομολόγηση μυστικά, να το κάνουμε τουλάχιστον, αδελφοί μου, για τις άλλες ή για τους άλλους που δεν ξέρουν. Δηλαδή να βγούμε στον δρόμο και να πάμε στα σπίτια των φιλανάδων και των φίλων και να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Τι θα πούμε σήμερα, φιλανάδα? Θα πούμε για την έκπρωση. Γιατί? Φτάνει τόσο σαχλαμάρα στον κόσμο που έχουμε πει. Φτάνει. Ειδικά στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, κάθε μέρα σαχλαμάρας έχουμε, ναι. Γιατί δεν μπορούσε εκείνη η κυρία στο πρωινάδικο και στο μεσημεριανάδικο να πει για την έκπρωση? Θα την, πώς λέει, θα την έπεφτε η μύτη της? Αλλά δεν τα λέμε, δεν συμφέρουν. Και ποιος δεν θυμάται, αδερφοί μου, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, πάει η Ελισάβετ, πάει η Παναγία στην Ελισάβετ, για αυτούς που λένε, τι λένε, ότι η ζωή ξεκινάει από κάποτε και από κάπου κτλ. Και ο Ιωάννης ο πρόδρομος μέσα στην κοιλιά της μάνας του καταλαβαίνει ότι έρχεται ο Σωτήρας και εσχύρτησε ένα γαλιάσει την κοιλία της. Άρα ο πρόδρομος καταλάβαινε τι του γινόταν μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Τι άλλο θέλετε δηλαδή για απόδειξη? Και φυσικά να ξέρετε ότι ακόμα και για το ζήτημα αυτό που λένε μερικοί, ότι γίνονται άνθρωποι με αναπηρίες και κάτι τέτοια, τα οποία αγγίζουν το όριο της ευγονικής, ξέρετε ποια είναι η ευγονική, είναι καλό το παιδί? Ναι, κρατάτε το, δεν είναι καλό, πέτα το. Αυτό είναι ευγονική. Αυτό που έκανε ο Χίτλερ. Πέρα από όλα αυτά ήθελα να σας πω ότι πάρα πολλοί ανάπηροι άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή κεφαλές στον κόσμο, στην πνευματική ζωή του κόσμου, γιατί ενώ δεν έχουν κινητικότητα καμία, το μυαλό τους δουλεύει πολύ περισσότερο από όλον τον άλλον. Το λέω γιατί μερικοί άλλοι εξωτερικά βλέπουν τον άνθρωπο, λένε ας είναι αρτιμελές το παιδί μου
Και ας είναι χαζό, δεν πειράζει. Δεν είναι έτσι όμως. Ας είναι αρτιμελές και ας μην πιστεύει στον Θεό. Ας είναι άπιστο. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Διότι ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, είναι κυρίως αυτό που δεν φαίνεται. Πάρτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αρτιμελέστατος, πανέμορφος και εγώ δεν ξέρω τι. Άμα το μυαλό του δουλεύει, αν πάει να ανοίξει την κουβέντα ή το στόμα του και δεν ξέρει να μιλήσει, τι έδωμε. Πόση ώρα μπορεί να καθίσει με έναν πανέμορφο άνθρωπο δίπλα, όταν λέει βλακίες ο γενναιόδο. Αλλά αδελφοί μου, φυσικά όλα αυτά είναι γραμμένα. Και μην ξεχνάτε και το δικό μας τον Ιπποκράτη, ο οποίος 2.000 χρόνια, τι μόνο 2.000, πότε είσαι Ιπποκράτης, πριν, στον όρκο του μέσα έβαλε την προϋπόθεση για τον γιατρό να μην δώσει φάρμακα στη γυναίκα για να αποβάλει. Καταλάβατε. Και οι γιατροί από τότε τηρούν τον όρκο του Ιπποκράτη, στον οποίο, ναι, με ένα όρκος υπάρχει, αλλά δεν βαριέσαι. Λοιπόν, ο Θεός έδωσε τη ζωή και ο Θεός την αφαιρεί μόνο κανένα άλλο. Και να πω και κάτι άλλο έξυπνο, επιτρέψτε μου. Λέει η μάνα η έξυπνη εντός εισαγωγικών. Η χαζίδια. Δικό μου είναι το παιδί, τι θέλω που κάνω. Έτσι δεν είναι. Ό,τι θέλω που κάνω. Και ποιος είπε, αδερφοί μου, ότι το κυοφορούμενο παιδί είναι κομμάτι του εαυτού σου. Προσέξτε το φοβερό λάθος και το σοβαρό. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος μέσα σε σένα. Το καταλάβατε αυτό. Δεν είναι το κυοφορούμενο έμβριο κομμάτι του εαυτού σου. Είναι και κομμάτι του εαυτού σου. Αλλά τι. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος μέσα σε σένα. Ποιος είπε ότι το παιδί είναι δικό σου. Καταλάβατε ποια είναι το λέω. Το χέρι είναι δικό μου. Άμα θέλω τώρα το κόβω. Η μύτη είναι δικιά μου. Είναι μέλος του σώματός μου. Το παιδί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος μέσα σε σένα. Γι' αυτό και μετά που θα βγει κάποια στιγμή θα περπατήσει, γιατί είναι ξεχωριστός άνθρωπος. Δεν θα είναι κολλημένος επάνω σου. Καταλάβατε. Αυτό το λέω για αυτούς και θα το πείτε εσείς σε αυτούς που λένε ότι δικό μου είναι και θέλω να το κάνω. Δικό σου είναι το μάτι, η μύτη, το κεφάλι, το ξερό, τα χέρια, τα πόδια, κάνε ό,τι θες. Αλλά το άλλο πού και σου είναι δικό σου. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος που είναι και δικό σου. Όπως γίνεται με ένα ζευγάρι. Δικός μου είναι, δικιά μου είναι, ναι, αλλά είναι και ξεχωριστός άνθρωπος. Καταλάβατε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τα βγάζει η ζωή μόνη της. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ξεροκέφαλοι τόσο πολύ και φυσικά γιατί μιλάμε για την Αγία Γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα υπάρχει και για τον πόλεμο σοβαρή διάταξη μέσα στην Έξοδο ότι άμα κάποιος σκοτώσει έγκυο γυναίκα, σας θυμίζει τίποτα αυτό? Έρχονταν οι Γερμανοί, ξεκυλιάζαν τις γυναίκες οι Ελληνίδες, βάζαν τα έμβρια στην ψηφολόγη και τα πετούσαν απάνω. Τι άνθρωποι ήταν άνθρωποι αυτοί? Δεν ήταν άνθρωποι. Και ναρκωτικά παίρναν σίγουρα και φιωμένοι ήταν για να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Πήγαν ένα πρωί σε ένα χωριό, στα Καλάβετα ας πούμε, και έλαν τον κόσμο. Ναι. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε, ναι. Εκείνο το ζευγάρι που πάει και κάνει έκτρωση, τι έχει εκεί νωρίτερα? Ναρκωτικά πήρε? Διότι αδερφοί μου, προσέξτε τη διαφορά. Εκεί πήγε ο Γερμανός και με τη βία το έκανε αυτό. Στην άλλη περίπτωση ποια βία υπάρχει? Καμία. Υπάρχει βία, η οξία βία του κεφαλιού μας, του ξερού. Και ξέρετε, βέβαια, καμιά φορά γίνεται αυτό. Ο άνθρωπος έχει άρνη γενικώς για την υγεία του, δεν ενδιαφέρεται. Αλλά τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για την υγεία του. Ρε παιδί μου, πονάω, για να ψάξω στο ίντερνετ τι λέει, για να πάω στο γιατρό, για να τρέξω από εδώ, για να κάνω από εκεί. Σε αυτή την περίπτωση που λένε μερικοί, έχουμε άγνοια, δεν ξέρουμε. Γιατί να έχουμε άγνοια? Γιατί να έχουμε άγνοια? Καταλάβατε. Και το λέω αυτό, επαναλαμβάνω, για αυτούς τους οποίους θα πάτε αμέσως μετά να πείτε ότι κοίταξε να δεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά είναι έγκλημα και μάλιστα με αποδείξεις και με
ενδείξεις και με γνώσεις τις οποίες θα έχετε, γιατί δεν επιτρέπεται μια γυναίκα η οποία είτε είναι υποψήφια μάνα είτε είναι, να μην ξέρετε τι γίνεται. Και ξέρετε ποια λάθη τραγικά γίνονται στον τομέα της πρόληψης, της προγεννητικού ελέγχου κτλ. Φοβερά. Αρκεί να μην γεννιούνται παιδιά. Αυτό είναι το μέλημα ορισμένο. Μην τυχόν και γίνονται πολλά παιδιά. Ναι. Ενώ οι μουσουλμάνοι όχι απαγορεύεται η έκδοση, ούτε καν στο μυαλό τους την έχουν. Δεν την έχουν στο μυαλό τους. Δεν υπάρχει αυτό. Στη μουσουλμανική νοοτροπία δεν υπάρχει έκδοση. Πώς να σου το πω. Δεν γίνεται, λέμε. Δεν γίνεται. Καταλάβατε. Δεν πάει ο άλλος να βρει τρόπο. Λέει, δεν γίνεται τελείως. Είναι παιδί, παιδί. Αλλά είπαμε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να δούμε τι συμβαίνει σε εμάς. Λοιπόν, σας είπα ότι θα δούμε όλες τις γνώμες σήμερα. Οπωσδήποτε η γυναίκα έχει τα δικαιώματά της, έτσι. Δεν είναι. Η γυναίκα είναι άνθρωπος, είναι, έχει τα δικαιώματά της, έχει το ένα, έχει το άλλο. Και ποιος μας είπε εμάς, αδερφοί μου, ότι ναι, μεν η γυναίκα έχει τα δικαιώματά της, αλλά το παιδί δεν τα έχει. Λοιπόν, ποιο είναι το λάθος εδώ. Τρέχουν όλοι και λένε για τα δικαιώματα της γυναίκας και για τα δικαιώματα του παιδιού δεν λέει κανείς. Γιατί δεν λέει? Ξέρετε ποια είναι η λογική? Γιατί δεν γεννήθηκε ακόμα να πηγαίνει το παιδί? Είναι κρυμμένο. Οπότε άμα είναι κρυμμένο δεν έχει δικαιώματα. Και αυτό φυσικά είναι μια τραγική νοοτροπία, αδελφοί μου, η οποία, προσέξτε, επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, και τα λέω το μεγαλύτερο, βάλτε 90% και. Κάντε λίγο υπομονή, δεν θα αργήσω πολύ, και λίγο ησυχία. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το θέμα, αλλά εγώ σας είπα ότι για όσους έχουν μετανοήσει και έχουν αγωνιστεί, αυτά είναι για να τα πούμε στους άλλους. Διότι προσέξτε να δείτε, ακόμα και αν πέρασε η ηλικία σας, έχετε παιδιά, έχετε κόρες, θα έρθουν εγγόνια αργότερα, έχετε φίλες, έχετε αυτά, οι οποίες ζουν στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Και περιμένουν από σένα, ο οποίος σήμερα άκουσε αυτά που άκουσες, να πάει να τα πεις. Από σένα περιμένουν. Από πού να τα πεις? Όταν φτάσει η τελευταία στιγμή και θα αποφασίσουν πάνω στεναχώρια τους να κάνουν μια έκδοση, επειδή είναι το παιδί τρίτο, τέταρτο και δεν προλαβαίνουν να κάνουν άλλα, δεν μπορούν, δεν αντέχουν. Όχι. Τότε δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει νωρίτερα όλη αυτή η δουλειά. Αντιλαμβάνεστε. Και φυσικά, οπωσδήποτε η γυναίκα έχει δικαιώματα, αλλά τι έχει? Βάλτε αυτό πρώτο, πάνω απ' όλα. Έχει το μεγαλύτερο προνόμιο που υπάρχει στον κόσμο μετά τον Θεό. Ποιο είναι αυτό? Μόνο ο Θεός δεν δίνει ζωή. Και ποιος άλλος? Και ο άνθρωπος. Δηλαδή τη στιγμή της σύλληψης δίνει δικαίωμα ο Θεός στον άνθρωπο να γίνει και αυτός δημιουργός. Ανοίξτε καλά το κεφάλι σας αυτή τη στιγμή. Ότι ο Θεός δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο να γίνει και αυτός συνδημιουργός του. Είναι, νομίζετε, μικρή υπόθεση? Γιατί την ώρα της συλλήψεως ενός εμβρίου συνενεί όλο το σύμπαν εκείνη την ώρα για να γίνει αυτό το παιδί. Και δίνει ο Θεός το δικαίωμα στον άνθρωπο να γίνει δημιουργός και εκείνος. Λοιπόν, δικαιώματα έχει η γυναίκα φυσικά, αλλά δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο δικαίωμα το οποίο έχει? Η μεγαλύτερη τιμή η οποία έχει, τι? Να μπορεί εκείνη την ώρα να είναι Θεός. Να μην τα λέμε λοιπόν μόνο με τη μία πλευρά, αλλά τα λέμε και με την άλλη. Διότι είμαι σίγουρος ότι αυτά που σας λέω τώρα και που λέει φυσικά η έρευνα, η θεολογία μας, έτσι οι πατέρες μας κτλ., αλλά και οι σωστοί επιστήμονες εντός εισαγωγικών, τι είναι? Δεν λέγονται στα ιατρία και δεν λέγονται σίγουρα πριν την έκδοση. Διότι θα έπρεπε πριν την έκδοση να βάζει ο γιατρός μία ώρα τη γυναίκα σε ένα θάλαμο, να την προβάλλει σχετικά οπτικά αρχεία και να της μιλάει και μετά να αποφασίζει. Να της λέει, ξέρεις τι είναι αυτό που πας να κάνεις? Ξεκάθαρα πράγματα. Όχι, έχω το δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο, οπότε θα το κάνω. Εσείς νομίζετε ότι το νόμιμο είναι και ηθικό? Όχι βέβαια.
Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι νόμιμο το τρίτο μνημόνιο. Είναι νόμιμο. Είναι νόμος του κράτους. Είναι ηθικό όμως να καταντήσουν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, να χάσουν συντάξεις και δουλειές οι άνθρωποι. Είναι νόμιμο. Και την πρώτη κατοικία τους ακόμα. Είναι νόμιμο. Αλλά ηθικό δεν είναι αυτό. Έτσι είναι και με την έκπτωση. Είναι νόμιμη υπό κάποιες προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι και ηθική. Ό,τι και να γίνεται, στραβό κουτσό, σύνδρομο Down να εκτοπιδεί. Ένα χέρι να έχει και ένα πόδι, τι είναι, είναι παιδί. Διότι πάρα πολύ απλά το γεννάς το παιδί αρτιμελέστατο, ευφιέστατο, ομορφότατο και κάποια στιγμή στα 10, 15, 20 παθαίνει ένα τύχημα, του φέρει το μάτι, του φέρει το πόδι, του φέρει τα χέρια. Τι θα το κάνει, το πετάξει μετά. Δεν είναι τότε παιδί. Και προχθές κάπου έβλεπα πάλι ένα ζευγάρι που η γυναίκα κάτι της έριξε ανεπάνω της και κάηκε, ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα. Κάηκε μετά το δέρμα της και αυτός πάλι την είχε εκεί χέρι-χέρι και είναι η γυναίκα μου. Ναι, αλλά ήταν προετοιμασμένο να το κάνει. Αλλιώς θα έλεγε με αυτή την καμένη θα κάθαμε εγώ. Άρα, καμένος και καμένος. Χρήσιμος, άχρηστος, άρρωστος, υγιής, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Δεν αλλάζει κάτι. Ή εσείς τους παππούδες σας που έχουν περάσει τα 80-90 τους πετάτε μετά. Όχι. Βλέπεις ο άλλος είναι σαράβαλο, δεν κουνάει χέρια πόδια και όμως τον φροντίζει το άλλος. Τον ταΐζει. Τον πλένει, τον ζεσκατίζει. Και το παιδάκι το οποίο θα γεννηθεί, μακάρι να μην γεννηθεί βέβαια, είναι δύσκολο έτσι. Με ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, εμείς να πούμε ότι κάναμε προγενετικό έλεγχο και αποφασίσαμε, προσέξτε τις φράσεις μου, κάναμε προγενετικό έλεγχο και αποφασίσαμε να διακόψουμε την κοίηση. Ναι. Δεν λέγονται αυτά τα λόγια, έτσι. Η ζωή είναι ζωή και φυσικά πάρα πολλά παιδάκια τα οποία έχουν γλιτώσει από έκρηξη πραγματικά έρχονται μετά να πούν ότι τι ευτυχισμένοι που είμαστε, ακόμα και όταν έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν άκουσα εγώ ποτέ κάποιον ο οποίος γεννήθηκε με πρόβλημα να πει μετά ότι ξέρεις, δεν θέλω να ζήσω. Είναι πολύ σπάνιο αυτό δηλαδή. Όλοι λένε χαίρεσαι που ζεις. Ναι, χαίρομαι που ζω. Διότι ζω. Ή αν ρωτήσουν, αν θέλετε, αν ρωτήσουν τι. Θα ήθελε να σε σκοτώσουν με τότε που ήταν να γεννηθείς με ένα χέρι, με ένα πόδι. Ποιος θα πει ναι. Θα πει κανείς ναι. Τι λέτε εσείς. Πάνω στα νεύρα δεν μπορεί να το πει. Αλλά όταν είναι στα καλά του δεν θα το πει. Όλοι θα πούν θέλω και μ' αρέσει που ζω. Έστω και όπως ζω, άσε που η τεχνολογία να μην μας καρχέται, σε άλλα πράγματα προχωράει. Αλλά σ' άλλα μας πάει πάρα πολύ πίσω. Παραδείγματος χάρη σήμερα, στην εποχή μας, ένα παιδί γεννημένο με σύνδρομο Down, οτιδήποτε άλλο, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι θα ήταν σε μια άλλη εποχή. Γιατί η τεχνολογία προχωρά. Αλλά όταν είναι να μας πει άλλα πράγματα αυτή η τεχνολογία, το ξεχνάει αυτό. Καταλάβατε, είναι σαν τα παιδιά. Όταν θέλω να κάνω κάτι, είμαι μεγάλος. Όταν δεν θέλω να κάνω κάτι, μικρός είμαι ακόμα. Έτσι μας κάνει και η τεχνολογία, η παμπώνηρη. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι συγκρατούν τον κόσμο και ευτυχώς, αδελφοί μου, υπάρχει η Εκκλησία η οποία μιλάει και η Εκκλησία, επαναλαμβάνω, είμαστε όλοι μας, μην το ξεχνάτε, η Εκκλησία δεν είναι μόνο οι ιεράρχες, οι ιερείς και τα ντουβάρια της Εκκλησίας, είμαστε όλοι και όταν λέω μιλάει η Εκκλησία εννοώ και εσάς, διότι ένας άλλος τρόπος, και το λέω τώρα αυτό, για να ισοφαρίσετε, για να ξεχρεώσετε, για να ξεπληρώσετε μια έκπτωση, ξέρετε ποιος είναι. Να το πούμε ένα παράδειγμα. Μπορείς να κάνεις άλλο παιδί, δεν μπορώ, είμαι μεγάλη. Μπορείς να βαφτίσεις, δεν μπορώ για κάποιον λόγο. Μπορείς να κάνεις δίκαιο, δεν μπορώ. Στόμα έχεις, έχω. Μιλιά έχεις, έχω. Άντε να σε δω. Τι να με δεις, να γλιτώσει έστω έναν άνθρωπο από την έκπτωση. Μπορείς, πώς δεν μπορώ. Και 100 χρόνων να έχεις γίνει, πάλι μπορείς. Τι μπορείς, να φτάσεις σε ένα σημείο έναν άνθρωπο τόσο πολύ καλά να τον πείσεις, που να μην κάνει έκπτωση.
και να σωθεί το παιδάκι και να το χρεωθείς εσύ η σωτηρία του παιδιού αυτού, όπως κάποτε χρεωθήκες μια δολοφονία, την οποία, εν πάση περιπτώσει, για κάποιο λόγο δεν ήξερες τι ακριβώς είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, όπως υπάρχουν και θάνατοι κατά τη διάρκεια της έκκλησης, το ξέρετε αυτό, έτσι. Άσχετα αν επαναλαμβάνω, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν το προβάλλουν τόσο αυτό. Προβάλλουν ότι η έκκληση είναι τώρα σύγχρονη, με σύγχρονα μηχανήματα, γίνονται όλα εύκολα κτλ. Ξέρετε πόσες κοπέλες έχουν πάθει ζημιά, δεν μπορούν να ξανακάνουν παιδί, έχουν πρόβλημα στη σεξουαλική του ζωή και. Από μία έκκληση, χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ, διότι μόνο και μόνο η βία που εξασκείται εκείνη την ώρα στη γυναίκα, προσέξτε, από τι, από την αντίδραση του βρέφους που δεν θέλει να πεθάνει εκείνη την ώρα και αντιστέκεται, φτάνει αυτό. Είναι σαν να έχει ένα μπουλντόζα πάνω και να σε πατάει. Και φυσικά, αδελφοί μου, να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα, έτσι. Είναι και άλλες χώρες, ιδίως στην Κίνα, οι εκκρόσεις πλέον είναι ένα γεγονός που μπορεί να συμβαίνει και κάθε χρόνο μες στην οικογένεια. Τόσο πολύ. Εκατομμύρια εκτρώσεις στην Κίνα, γιατί απαγορεύεται το δεύτερο παιδί. Τώρα κάτι που προϋποθέσεις πάνε να δώσουν, 5 λίγο άστεψαν και αυτοί και θέλουν να αυξηθούν. Αλλά προχθές πάλι μια μάνα λέει, πέταξε το παιδί της, είναι Κινέζα, στο βεσέ και πάτησε και το καζανάκι. Αλλά αυτό λέει πήγε και στην Μόχη στη Σολίνα και πήγαν κάποιοι καλοί άνθρωποι και το κόψαν και το σώσαν το παιδί, το οποίο, αν το βλέπετε, κάποιοι το έχετε δει, ήταν μέσα στη σωλήνα της τουαλέτας. Ξέρετε ότι η σωλήνα της τουαλέτας είναι μεγαλύτερη από τις άλλες της αποχέτευσης, γιατί οι άλλες τρέχουν μόνο νερό, εκείνη τρέχει πολλά πράγματα και είναι μεγάλη. Και πήγε το παιδί και σφινώθηκε έτσι μέσα εκεί και καθόταν, γιατί άλλοι δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου αυτό το πράγμα, έτσι, δεν το χωράει. Ναι. Συνήθως το καζανάκι το πατάμε για να φύγουν οι ακαθαρσίες από την τουαλέτα, όχι τα παιδιά. Δεν θέλω να σας αναφέρω τις επιπλοκές, οι οποίες είναι πάρα πολλές με την έκκληση, πάρα πολλές, και η αυστηρότητα είναι μία από αυτές, και ο καρκίνος είναι μία από αυτές. Πιο πολύ θέλω να σας αναφέρω τις ψυχολογικές επιπτώσεις που υπάρχουν σε μία γυναίκα, έτσι επιγραμματικά, για να δείτε ότι τελικά αυτό είναι αμαρτία. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι αμαρτία. Πώς το αποδεικνύουμε? Μα από τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος αρρωσταίνει ψυχολογικά από μία τέτοια πράξη, έτσι, και έχει αϊπνίες, ενοχές, άγχος, δυσκολίες, αισθάνεται σαν σκουπίδι κτλ. Τι είναι αυτό δηλαδή? Δεν έκανε κάτι κακό, κάτι καλό έκανε? Αλλά πάση περιπτώσει, αδελφοί μου, να ξέρετε ότι όσες γυναίκες έφτασαν στη μετάνοια και στο ξενολογητήριο, σιγά σιγά επουλώνονται οι πληγές και φυσικά πάντα υπάρχει η μετάνοια και ο Θεός έσωσε για τις μετανοίες και τους χειρότερους ανθρώπους του κόσμου, που πολλές φορές ήταν και οι μεγαλύτεροι άγιοι της πίστεώς μας, έτσι, πρώην εγκληματίες, όπως ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος σκότωνε χριστιανούς, αυτή ήταν η δουλειά του. Αλλά να πω και κάτι άλλο, το οποίο το λέω με πάσα συνέστηση, αλλά και με ελπίδα παράλληλα και με στο έλεος του Θεού. Να ξέρετε ότι τα εκτρωμένα έμβρια, όταν μας αξιώσει ο Θεός να πάμε εκεί πάνω, θα μας περιμένουν στην πόρτα όλα τα παιδάκια εκείνα, τα οποία δεν είναι ποτέ το φως του κόσμου αυτού, αλλά είναι το φως του Θεού, γιατί ο Θεός δεν χάνει κανέναν αδικημένο άνθρωπο. Οπότε, όταν ζούμε με μετάνοια και με ελπίδα και πίστη, θα μπορέσουμε τότε να πάμε και να τα συναντήσουμε. Αν όμως δεν γίνει αυτό, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μας δικάσουν. Και παραλαμβάνω, και τους άντρες και τις γυναίκες. Και αυτό βέβαια το λέμε για τον οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει να πιστέψει ότι έτσι ακριβώς γίνεται. Ότι έτσι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, αδελφοί μου, να μην πω άλλα πράγματα, γιατί υπάρχουν λεπτομέρειες πάρα πολλές, έτσι, παραδείγματος χάρη στον τρόπο που καθησυχάζει μια γυναίκα τον εαυτό της, παρανόμως. Ποιο είναι το παρανόμως?
Σας είπα ότι προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε την πράξη, ενώ η μετάνοια δεν δικαιολογεί την πράξη, την πολεμάει την πράξη. Και μόνο έτσι ηρεμεί ο άνθρωπος. Αλλά όσοι δεν θέλουν να μετανοήσουν, ξέρετε τι κάνουν. Αρχίζουν και δικαιολογούν τον εαυτό τους. Πρώτον, ναι. Μετά λένε ότι σε περίπτωση που ήταν βιασμός δεν πειράζει, γιατί έγινε χωρίς τη θέλησή μου. Σε περίπτωση που ήταν, θυμάμαι πάντα μια περίπτωση, λέει, τι να σας πω, δηλαδή. Ερχόταν ένα ζευγάρι, χρόνια προσπαθούσε να κάνει παιδί. Τελικά μετά από 10 χρόνια έδωσε ο Θεός ένα παιδάκι. Και αυτοί οι κύριοι, πώς να τους πω, επειδή η κοπέλα ήταν μεγαλούσικη, πήγαν τον 5ο μήνα να κάνουν την αμνιοπαρακέντηση, η οποία είναι επίσης μια δολοφονική πράξη. Και βρήκαν το παιδί ενδεχομένως, γιατί προσέξτε, σας μιλάω με ιατρικούς όρους, όταν ο γιατρός κάνει μια εξέταση, μετά λέει υπάρχουν πιθανότητες. Δεν λέει σίγουρα ότι το παιδί θα έχει σύνδρομο Down. Προσέξτε. Επειδή λοιπόν υπήρχαν πιθανότητες το παιδί να έχει σύνδρομο Down, έκαναν έκπρεση στον 5ο μήνα, το δώρο που τους έστειλε ο Θεός μετά από 10 χρόνια. Τι να πω λοιπόν. Έτσι. Ή όπως έλεγε κάποιος κάποτε, κατά πού να μοντζώσω, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε να γίνουμε με μια διαδικασία ψυχολογική μέσα στον εαυτό μας, αυτό που κάνουν οι ψυχολόγοι. Γιατί όταν γίνεται αυτό, μετά τρέχουν στους ψυχολόγους οι άνθρωποι. Ειδικά στο εξωτερικό που δεν υπάρχουν πνευματικοί. Τι κάνει ο ψυχολόγος, προσπαθεί να πει δικαιολογίες, ναι, εκείνο, να το άλλο δεν μπορούσες, δεν σου βγαίναν τα λεφτά. Και το περνάμε έτσι. Αλλά εμείς όταν θέλουμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, να ξέρετε και τον έχουμε στο περιβάλλον μας, και αυτό θέλω να σας πω, είναι συγγενής, είναι φίλος, είναι φίλη, είναι οτιδήποτε άλλο, καταρχήν αποδεχόμαστε αυτό που έκανε. Λέμε ότι δεν έχει σημασία γιατί το έκανες, έχει σημασία ότι το έκανες. Και μετά το καταλαβαίνουμε αυτόν τον άνθρωπο και το λέμε, ναι, σε καταλαβαίνω, γιατί έτσι είναι. Δηλαδή έγιναν πάρα πολλά για να το κάνεις αυτό το πράγμα και σίγουρα δεν περνάς καλά κι εσύ, γιατί έχεις ενοχές. Δεν καταδικάζουμε τον άνθρωπο που έκανε έκτρωση, προσέξτε. Αλλά τι γίνεται, αμέσως μετά προσπαθούμε, αφού του κερδίσουμε την εμπιστοσύνη με αυτόν τον τρόπο, δείξουμε την αγάπη μας δηλαδή, προσπαθούμε τι να κάνουμε, να τον κάνουμε να καταλάβει τι είναι αυτό που έκανε. Και μετά φυσικά, αν καταφέρουμε και το πούμε ότι ξέρεις, υπάρχει ο Θεός ο οποίος τα πάντα συμφορεί, και υπάρχει και μια άλλη τάδε περίπτωση που ξέρω εγώ ότι πήγε στο πνευματικό και έκανε αυτά, αυτά και αυτά και βρήκε την ανάπαυσή της, τότε σιγά σιγά, αδελφοί μου, θα φέρουμε τον άνθρωπο σε ένα λογαριασμό, γιατί πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει αμαρτία πιο μεγάλη, αλλά και δεν υπάρχει αμαρτία η οποία να είναι τόσο δυνατή που να υπερβαίνει το έλεος του Θεού. Τα πάντα μπροστά στο έλεος του Θεού σβήνουν και ακόμα και οι χειρότερες αμαρτίες. Ακόμα και ένας γιατρός ο οποίος κάποτε είχε δηλώσει στον τύπο ότι είχε κάνει 47.000 εκτρώσεις, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ακόμα και αυτός μπορεί να συγχωρηθεί εφόσον μετανοήσει και πάει κοντά στον Θεό. Δεν χάνεται η αξία του ανθρώπου γιατί έχει πέσει σε μια αμαρτία. Ξέρετε πότε χάνεται? Όταν προσπαθεί να δικαιολογήσει την αμαρτία και προσπαθεί να ξεφύγει κιόλας. Τι να ξεφύγει? Να μην κάνει κάτι για αυτό το πράγμα. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι μετάνοια τι είναι, πάω τα λέω στον ιερέα και τελείωσε η υπόθεση. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Είναι το ξεκίνημα αυτό, η εξομολόγηση, η εξαγόρευση της αμαρτίας και είναι η ένδειξη ότι κατανοώ το λάθος που έκανα. Αλλά μετά πρέπει να υπάρχει τι? Προσπάθεια. Ποια είναι η προσπάθεια? Σας είπα μερικές. Και σε άλλη περίπτωση η προσπάθεια ενός ανθρώπου που μετάνιωσε και έχει μια δημόσια θέση, ας πούμε είναι γιατρός γυναικολόγος και μετάνιωσε για τις εκτρώσεις που έκανε, θα πρέπει μετά από δημόσια θέση να διατρανά σε όλο τον κόσμο ότι η έκτρωση είναι κακό πράγμα και να γλιτώσει τους ανθρώπους στη θέση αυτών τους οποίους κατεδίκασε. Και αυτό συμβαίνει για τον οποιοδήποτε. Έτσι. Αλλά να ξέρετε επίσης, αν θέλετε να κάνετε αυτή την προσπάθεια, και εγώ θα ήθελα να την κάνετε αυτή την προσπάθεια, ότι ο άνθρωπος που έκανε έκτρωση, είτε θέλει να το κρύψει είτε όχι, είναι ένας πληγωμένος άνθρωπος. Και δεν υπάρχει γυναίκα, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, καταλαβαίνετε τι θέλω να την πω, όσο γαϊδούρα και να είναι,
να μην καταλάβει ότι αυτό που έκανε είναι λάθος. Προσέξτε, ακόμα και όταν δεν έχει τη γνώση. Διότι μέσα μας λειτουργεί ένα ένστικτο, δεν μπορεί. Και ειδικά το μετρικό ένστικτο είναι πάρα πολύ δυνατό. Που να την κοροϊδέψει κάποιος και να την πει ότι ξέρεις, αυτό που έκανες δεν ήταν τίποτα. Στον πρώτο μήνα ήταν, ότι είχε σχηματιστεί καν ακόμα. Και κάτι τέτοια πράγματα. Τα οποία, αν δείτε με λεπτομέρεια, όλα αυτά τα εμπεριστατωμένα επιστημονικά βίντεο που κυκλοφορούν, θα δείτε ότι το παιδί πολύ γρήγορα σχηματίζεται, πολύ γρήγορα κατανοεί, πολύ γρήγορα έχει μυαλό και καρδιά και πολύ γρήγορα υπερασπίζει τον εαυτό του όταν πάει κάποιος εγκληματίας να το σκοτώσει μέσα στην δουλειά της μάνας. Προσφάτως δε, είδατε στα μέσα, να τα πω έτσι, ότι γίνονται ακόμα και εγχειρήσεις μέσα στο σάκο της γυναίκας σε παιδιά. Και μάλιστα λεπτές εγχειρήσεις. Μία τελευταία έγινε που κάνανε ένα παιδάκι 5 μηνών μέσα στην κοιλιά της μάνας του, μέσα στο σάκο, το κάνανε εγχειρήσεις σπονδυλικής στήλης. Βλέπετε. Και κατά τον νόμο επιτρέπεται, λέει, να κάνεις έκδοση μέχρι τον 5ο μήνα. Για φαντάσου. Ποιος είναι αυτός ο νόμος. Καταλάβατε. Που είναι πάνω από τον νόμο του Θεού. Ποιος είναι αυτός ο νόμος. Αυτός ο νόμος που αύριο μεθαύριο δεν θα έρθει όταν εσύ θα είσαι θλιμμένη και στεναχωρημένη να σε παρηγορήσει. Δεν παρηγορεί ο νόμος. Ο νόμος κάνει τη δουλειά του. Αλλά θα έρθει ο Θεός να σε παρηγορήσει δια του μέσου που σας είπα. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Η πρόληψη λοιπόν. Δηλαδή, πώς έχετε χώρες με τον καλύτερο τρόπο, με πολύ αγάπη, να πείτε τα παιδιά από μικρή ηλικία και από τα 10 τους ακόμα. Τι είναι ο άντρας, τι είναι η γυναίκα, τι είναι το σεξ, τι είναι ο έρωτας, τι είναι το παιδί. Δηλαδή ένα παιδάκι που ξέρει από 10 χρονών ότι από τη στιγμή που συνέλαβε είναι άνθρωπος αυτό το πράγμα θα κάνει έτους ή δεν θα κάνει. Ή ένα παιδάκι που αναπλάθεται και διαπλάθεται με την έννοια ότι η ζωή είναι ιερή και ότι αυτό το πραγματάκι που ενδεχομένως θα αποκτήσει κάποτε μέσα σου είναι άξιο και υπεράξιο από όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Γιατί βλέπετε, εδώ μέσα είμαστε πόσοι άνθρωποι και το μυαλό μας πάντα στα παιδάκια πηγαίνει. Δεν είναι. Γιατί τα παιδάκια διασώζουν την εικόνα του Θεού, την πρωτότυπη, περισσότερο από εμάς που την έχουμε χάσει ή ενδεχομένως προσπαθούμε να τη βρούμε στην πορεία εξαγνιζόμενη. Όπου πάτε, σε μια παρέα, το μυαλό στο παιδάκι πέφτει. Γιατί, είναι τυχαίο αυτό. Και νομίζουν μερικοί αφελώς ότι έχει διαφορά, λέει, το παιδί μέσα στην κοιλιά και έξω από την κοιλιά. Ποιος το είπε εκεί. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Απλώς το καημένο περιμένει να μας κάνει έκπληξη και να βγει έξω να το δουν αλλιώς. Το ίδιο πράγμα είναι και μέσα, το ίδιο είναι και έξω. Και δεν μπορείτε να πείτε ότι ένας άνθρωπος που είναι 10 χρονών δεν είναι άνθρωπος, παρά μόνο όταν γίνει 40 και οριμάσει και ολοκληρωθεί. Ποιος το είπε αυτό. Και ένα χρονό και 10 και 5 και 2 είναι άνδρας και είναι και γυναίκα. Αλλά φυσικά ο άνθρωπος πάντα μεγαλώνει και προοδεύει. Λοιπόν, εμείς δεν χρειαζόμαστε πόλεμο, γιατί μερικοί λένε για πόλεμο και τέτοια. Εμείς τον πόλεμο τον κάνουμε μόνοι μας, αδερφοί. Έτσι. Δεν υπάρχει χειρότερος πόλεμος από το να στέλνεις. Δηλαδή, αν είχαμε πόλεμο τώρα, σε ένα χρόνο αποκλείεται να είχαμε 300.000 θύματα. Αποκλείεται. Εμείς τα κανονίσουμε, τα ετοιμάζουμε και μετά κάθεται ο Έλληνας, ο πολυλογάς, βάζει και το χέρι έτσι και λέει, «Βρε, γιατί δεν πάει καλά αυτή η χώρα. Θα φταίνει η πολιτική. Θα φταίνει και εμείς καμιά φορά», το λέει αυτός έσκατο σημείο, «που ξοδεύουμε πολλά». Ναι. Και φυσικά, αδερφοί μου, να μην ξεχνάμε τον πνευματικό νόμο, δεν πρέπει να αφήσουμε γύρω μας άνθρωπο, σας το λέω έτσι πάρα πολύ πρακτικά, ο οποίος να έχει κάνει έκπληση και να μην έχει εξομολογηθεί. Δεν πρέπει, αν τυχαίνει και το ξέρετε, κάντε το σκοπό στη ζωή σας να οδηγήσετε αυτόν τον άνθρωπο, προσέξτε, όχι μόνο τη γυναίκα, και τον άντρα, να τον οδηγήσετε στη μετάνοια, στην εξομολόγηση, γιατί ο πνευματικός νόμος είναι σε αυτά πάρα πολύ, όχι αυστηρός, ξεκάθαρος. Να σας πω μερικά παραδείγματα.
έκανε έκτρωση μια γυναίκα ή εκτρώσεις και τα λοιπά και μετά δεν μπορεί να κάνει παιδί. Έκανε έκτρωση και μετά στην επόμενη εγκυμοσύνη παθαίνει αποβολή. Έκανε έκτρωση και μετά από καιρό ένα παιδί του σκοτώθηκε. Ένα τα παιδιά που έκανε μετά. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου τυχαία. Καθόλου τυχαία. Γι' αυτό το μόνο που διακόπτει αυτό το πνευμα, τη λειτουργία του πνευματικού νόμου είναι η μετάνοιά μας. Διότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος και μόλις δει ότι ο άνθρωπος μετανιώσει, λέει δεν πειράζει. Αφού το έκανε ο άνθρωπος ήταν, συγχωριέται και δεν αφήνει τη συνέπεια να επέλθει. Γιατί είναι φοβερό πράγμα η συνέπεια σε αυτή την περίπτωση. Και φυσικά, αδελφοί μου, να ξέρετε ότι οποιαδήποτε αμαρτία, το λέω έτσι σαν τέλος, μπροστά στο έλεος του Θεού δεν είναι τίποτα, τίποτα. Αλλά αυτό που δεν συγχωριέται, να το πω έτσι τελείως, αν θέλετε, όχι θεϊκός, ανθρωπίνος πάλι, είναι η ανοησία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι τόσο ανόητος στην εποχή μας. Δηλαδή, ακόμα και αν μου λέει εμένα κάτι κάποιος, σας λέω πολλές φορές, αυτά που σας λέω να πηγαίνετε να τα εξετάζετε πάλι. Να λέτε, για να δούμε αυτό που μας είπε ο πατήρ Ιωάννης, το λέει η Γραφή, τον είναι οι πατέρες. Έτσι με αυτή την έννοια δεν μπορείτε να εμπιστεύεστε οποιοδήποτε γιατρό, οποιοδήποτε γυναικολόγο, οποιοδήποτε. Ψάξτε και φυσικά προστατεύσει τη ζωή των μικρών παιδιών κυρίως, τα οποία μεγαλώνουν και θέλουν ενημέρωση, θέλουν να είστε από κοντά, ιδίως στα θέματα αυτά, τα οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία και σοβαρά. Θα κάνετε ερωτήσεις και μετά αν θέλετε. Προσπαθήστε να μαγειρέψετε πριν πεινάσετε, διότι το φρονίμα τα παιδιά έτσι κάνουν. Και φυσικά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από ποιο, από το να κάνουμε έναν άνθρωπο να βγαίνει από το σκοτάδι και να έρχεται στην αλήθεια. Κάνετε και αυτό σκοπό τη ζωή σας. Με ένα τηλεφώνημα, με μια κουβέντα, με ένα βιβλίο, με ένα CD, με ένα. Να ξυπνάει ο κόσμος, δεν είναι κακό. Καλό είναι. Και να ξυπνάμε κι εμείς φυσικά. Και να κάνουμε το σταυρό μας πρώτα και να λέμε, δόξα τω Θεώ που ξύπνησα. Αλλά να μην καθόμαστε μόνο από φάιδες μετά και λέμε αφού ξύπνησα εγώ δεν πειράζει, ας πάνε να κοιμούνται οι άλλοι. Καταλάβετε. Μέχρι τέλος της ζωής μας, και το λέω έτσι πάρα πολύ εξειδικευμένα, μπορούμε να γλιτώσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Από τι? Από την έκθεση. Διότι δεν μπορεί, για να γίνονται, παραλαμβάνω, 50 εκατομμύρια εκτρώσεις στον κόσμο το χρόνο, κάπου κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Και το πρόβλημα το σοβαρό το ένα είναι πιο ότι εμείς δεν κινούμαστε. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Εκεί μπορούμε να κινηθούμε. Δεν λέω τώρα να παρατήσει ο καθένας και να πάτε στην Κίνα για αποστολή, αλλά στη γειτονιά μας δεν μπορούμε να κάνουμε. Στο συγγενικό μας περιβάλλον, στο τετράγωνο που ζούμε, μπορούμε. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σας εύχομαι καλό αγώνα, έτσι μέσα σε αυτή την εποχή που δυστυχώς το είπα στην αρχή, αλλά το καλοκαίρι γίνονται πάρα πολλές εκτρώσεις. Πάρα πολλές εκτρώσεις. Και ξέρετε και το αύριο, για να κάνεις έκδοση πληρώνεις κιόλας. Αλλά τι πληρώνεις, είναι το πιο φθηνό κοστολόγιο. Μια φορά σε μια συνάντηση σου είχα παρουσιάσει έναν κατάλογο του νοσοκομείου που έδειχνε τις τιμές για εγχειρήσεις παντός είδου. Η έκδοση ήταν η πιο φθηνή από όλες. Επαναλαμβάνω. Στον κατάλογο του νοσοκομείου η έκτρωση είναι η πιο φθηνή επέμβαση από όλες. Αυτά να σας πονηρεύουν, αυτά να καταλαβαίνετε, να ξυπνάτε, να λέτε τι γίνεται, κάτι γίνεται εδώ πέρα και να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, αν και εφόσον, γιατί μπορεί και να μην γίνει, πάρει ο Έλληνας απόφαση να μην κάνει εκτρώσεις, τότε θα λυθούν όλα. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς για να σταματήσει αυτό το αθόρυβο ολοκαύτωμα, το πονηρό στην ουσία, το επιστημονικό, να το πω έτσι, με την έννοια ότι γίνεται μέσα σε εγκαταστάσεις όμορφες κτλ. Και να πούμε και το εξής στον εαυτό μας, ότι
ό,τι και όσα έρθουν, έτσι δεν λένε οι παλιοί. Καλοδεχόμενα να είναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Κάθε παιδί, λέει η λαϊκή σοφία, φέρνει μαζί και την πρίκα του. Όποιος δεν το πίστεψε αυτό, να ρωτήσει αυτούς που έχουν 4 και 5 παιδιά, ακόμα και 3, για να καταλάβει ότι κάθε παιδί που έρχεται θέλει να ακούσει κάτι. Το οποίο είναι παρηγοριά οικονομική για αυτούς που θέλουν να το βγάλουν πέρα. Διότι δόξα τω Θεώ, ακόμα και στην εποχή μας υπάρχουν οικογένειες που έχουν 4, 5, 6 παιδιά κτλ. 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 Και 3. Διότι σας λέω ειλικρινά, κάποτε μάλλον έλεγε κάποιος, άγιος άνθρωπος, ότι έγινε στο θέμα των παιδιών, κάνουν παρέλαση. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Παραπάνω όχι. Και αυτή η μόδα, ξέρετε από πότε ξεκίνησε. Από τη μαύρη εκείνη εποχή που στην Ελλάδα νομοποιήθηκαν οι εκτρώσεις. Εκείνη την εποχή ο Έλληνας είχε περισσότερα λεφτά από ποτέ. Άρα, αδελφοί μου, ποιο είναι το σατανικό της υπόθεσης. Θα έλεγε κανείς ότι εκείνη την εποχή που ο Έλληνας είχε πιο πολλά λεφτά από ποτέ και έπρεπε να κάνει πιο πολλά παιδιά. Και όμως έκανε τα λιγότερα. Γιατί παράλληλα με τα λεφτά κάποιος νομιμοποίησε και τις εκτρώσεις και φυσικά ακόμα και τώρα έχουν χαλαρώσει τόσο πολύ τα πράγματα που έρχονται από τις ξένες χώρες που απαγορεύονται στην Ελλάδα για να κάνουν έκτρωση οι γυναίκες. Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε και άλλα περισσότερα. Η Παναγία να μας σκεπάζει που είναι και οι μέρες της τέτοιες. Και σας υπενθυμίζω ότι η Παναγία μας θα ήταν η πρώτη που θα έπρεπε να έχει κάνει έκτρωση, γιατί στην εποχή της το να έχεις νόθο παιδί χωρίς άντρα σήμαινε λιθοβολισμό. Και θα έπρεπε ο Ιωσήφ να την πάρει και να την βγάλει στον δρόμο, να την πάει στο Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων και να πει: αυτή που μου τη δώσατε έμεινε έγκυος χωρίς να την πειράξω. Πάμε έξω να ρίξω εγώ πρώτα στην πέτρα. Πρώτος έριχνε ο άντρας στην πέτρα, ο υποψήφιος, και μετά οι άλλοι. Και όμως η Παναγία μας, που ήταν τότε 16 χρονών, 15, τα επέμεινε όλα και είναι τώρα αυτό που είναι. Και όποια γυναίκα για κάποιον λόγο έμεινε έγκυος χωρίς άντρα, ακόμα και από επέμβαση, από βιασμό ή από οτιδήποτε άλλο, και έχει κρατήσει το παιδί, να τη βλέπει στον δρόμο και να την προσκυνάτε και να μην λέτε τίποτα. Γιατί ο κόσμος που τα ξέρει όλα λέει πάρα πολλά στην εποχή μας. Παραδείγματος χάρη, αυτή η γυναίκα το έχει χωρίς άντρα το παιδί, αυτή είναι τη βιάσαν και το έχει, αυτή το ένα τάλο κτλ. Πολλές εξυπνάδες λέει σήμερα ο άνθρωπος, πάρα πολλές. Και το λέω έτσι με τρόπο χλεβαστικό για να καταλάβουμε ότι, έτσι, πόσο σεβασμό πρέπει να έχουμε ειδικά σε μία έγκυο γυναίκα, αλλά και κατ' επέκταση σήμερα στην εποχή μας, που με τέτοιο ρημαγδό καταπολέμησης, τι δηλαδή, έχει βάλει όλος ο κόσμος, τα έχει βάλει με μικρά παιδιά. Με μικρά παιδιά τα έχει βάλει ο κόσμος. Με αγέννητα παιδιά, με βρέφη. Μαζεύτηκαν όλοι έξυπνοι και τα έχουν βάλει μαζί τους και στέλνουν στον Κιάδα, το σύγχρονο, στους υπονόμους των νοσοκομείων, γιατί ξέρετε ότι αυτά μετά δεν τα κρατάνε στα νοσοκομεία, τα λιμανίζουν, τα πετάνε στα σκουπίδια. Έτσι δεν είναι. Στους υπονόμους των νοσοκομείων 50 εκατομμύρια αγέννητα παιδιά για να ζουν οι άλλοι και να χαίρονται. Λοιπόν, δεν θα χαίρονται οι άλλοι εφόσον συνεχίζουν τη ζωή τους έτσι. Μόνο στη μετάνοια ο Θεός μπορεί να επιβλέψει και μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει, το οποίο το εύχομαι σε όλους και εσείς να εύχεστε για μένα και τουλάχιστον να αποφεύγουμε τέτοια τραγικά πράγματα και φοβερά. Και προσέξτε, αν πέρασε πλέον η εποχή μας και για κάποιο λόγο δεν τα αποφεύγουμε εμείς τα ούτως ή άλλως, να το κάνουμε για τους άλλους, γιατί και οι άλλοι έχουν ανάγκη και μας περιμένουν. Παναγία μαζί σας, η συνέχεια θα είναι μετά.